λύσατε τον ναόν τούτον και εμτρησήν ημέρες εγερώ αυτόν. Αδερφοί μου, σήμερα είναι η εορτή της Παναγίας μας. Είναι η χάρις της η οποία μεσητεύει δι' εμάς ημέραστε και νυχτώσεις των Υιών της. Σήμερα είναι χαράς Ευαγγέλια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μετά το θαύμα το μεγάλο το οποίο έκανε στην Κανά της Γαλιλαίας και μετέτρεψε το νερό σε κρασί, πήρε τη μητέρα του, τους μαθητάς του και ήρθεν στην Καπερναούμ. Στην Καπερναούμ δεν έμεινε πολλά σήμερα, διότι τα σήμερα εκείνα εορτάζεται το Πάσχα των Εβραίων. Και ανέβηκε, λέγει, εις τον ναόν. Όταν ανέβηκε εις τον ναόν, έβρεν εις τον περίβολο του ναού να αγοράζουν και να πουλούν διάφορα πράγματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό το οποίο το έχουμε και βεβηλώνουμε τον ναό του Θεού. Εκείνος μόλις είδε όλα αυτά, επίεσε, λέγει, φραγγέλιον εξ σχοινίων, από σχοινιά. Και ήρχισε και εξέβαλε του ναού όσους αγόραζαν και απολούσαν. Και έφτασαν εις εκείνους που απολούσαν τα περιστεράς. Και τους είπε, πηγαίνετε αλλού να απολείτε, όχι στον ναό μου. Και έφτασαν και εις εκείνους οι οποίοι άλλαζαν τα νομίσματα τα ξένα και έδιδαν από τα νομίσματα των Ιουδαίων. Και τους οδήγησαν και αυτούς μακριά από την αυλή του ιερού και τους είπε, ποιήσατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Αδερφοί μου, μετά από αυτά τους είπε, τι τους είπε και γιατί τους είπε, διότι τον ρώτησαν και του είπαν, εν ποια εξουσία ομιλείς. Και ο Κύριος τους απήντησε, λύσετε τον ναόν τούτο, κατεδαφίστε τον και εγώ εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Δεν ομιλούσε όμως για εκείνον τον ναόν ο Χριστός, ομιλούσε για τον ναόν του σώματός του και έλεγε ότι θα με σταυρώσετε αλλά εγώ θα αναστηθώ σε τρεις μέρες. Και τότε παραξενεύτησαν οι κακοί εκείνοι οι Ιουδαίοι και του λέγουν, οι πατέρες ημών εργάστησαν 46 χρόνια για να χτίσουν τον ναό αυτόν και εσύ μέσα σε τρεις ημέρες
θα τον αναστήσεις και θα τον κάνεις όπως ήταν. Δεν ομιλούσε όμως για τον ναό εκείνον, ομιλούσε για τον ναό του σώματος. Αδερφοί μου, εδώ είναι το βαθύ νόημα του σημερινού Ευαγγελίου. Ναός του σώματος. Εσκέφτεσαι ποτέ, αδερφέ μου, ότι αυτό το σώμα που φέρουμε, ότι είναι ναός του Θεού? Το σκέφτηκες ποτέ ότι ομίλησε ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, και είπε: «Δεν γνωρίζετε ότι εμείς ναός Θεού εστέ? Δεν το γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ο Θεός κατοικεί μέσα σας?» Ναός του Θεού. Αυτός ο ναός του Θεού, σήμερα που ομιλούμε, εφθάρει και εμολύνθη. Το εμόλυνε το σώμα τούτο η αμαρτία. Και προπάντων η αμαρτία στα νεαρά παιδάκια. Οι νέες κοπέλες σήμερα εξυφανίστη εξ αυτών η παρθενία. Δια ποιο λόγο? Διότι η μία με την άλλη ομιλούν, συζητούν και λέγουν: «Εάν δεν δώσεις την τιμή σου, δεν παντρεύεσαι». Νέα μόδα, θεοκατάρατη μόδα. Και τότε με το πρώτο φύσιμα του διαβόλου η τιμή φεύγει και δεν υπάρχει. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο το κλείσαμε και το πετάξαμε στη γωνιά. Ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο πλέον βρίσκεται εις αργία. Δεν ανοίγει κανείς το Ευαγγέλιο, δεν ομιλούμε με το Ευαγγέλιο, δεν βλέπουμε το Ευαγγέλιο, δεν ακούμε το Ευαγγέλιο. Ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Πάσα γραφή εν σύ παρημέλητε, Παλαιά και Νέα Διαθήκη παραμελήθησα. Δεν υπάρχουν πλέον. Προφήτε ητώνησαν. Οι προφήτε έχουν εξασθενήσει και αυτοί. Οι προφήτε ητώνησαν και πας δικαίου λόγος, δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, οι όσοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτε, όλοι εγκατελείφθησαν. Δεν υπάρχει τίποτα. Και εξ αυτού εξυφανίστηκε το μυστήριο του γάμου, το μέγα μυστήριο, το μυστήριο του το μέγα εστί. Και ποιοι προσέρχονται στο μυστήριο? Στο μυστήριο προσέρχονται κόρες οι οποίες δεν είναι αγνές, δεν είναι καθαρές, είναι μολυσμένες, δεν είναι παρθένες και δεν παντρεύονται παρθένες κόρες σήμερα. Δεν παντρεύονται κόρες αγνές σήμερα. Παντρεύονται κόρες με εκτρώσεις και στέκεται το μυστήριο του γάμου επάνω στην φθοράν και την καταστροφή των νέων οι οποίοι παντρεύονται. Ω Θεέ μου, ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Το μυστήριο του γάμου τελείται επάνω σε αίμα και σε φόνους.
διότι μετά από την πτώση της τιμής έρχονται οι εκτρώσεις, έρχεται ο φόνος και πηγαίνουν στο μυστήριο του γάμου να παντρευτούν κόρες οι οποίες είναι βαμμένες τα χέρια των μέσα στο αθώνεμα. Και δεν μένουμε έως εκεί, ως μολυσμένη ασθένεια μεταδόθηκε από το ένα στόμα στο άλλο και απαντά και συμβουλεύει η μία την άλλη. Αν δεν δώσεις την τιμή σου, θα φύγει και θα σε αφήσει. Θα σου πει ότι είσαι καθυστερημένη, ότι είσαι πίσω από τον κόσμο, ότι είσαι ανώμαλη. Δι' αυτό να δώσεις την τιμή σου για να έβρεις άντρα. Μα πάνω σε αυτόν τον άντρα πάει να χτίσεις την οικογένειά σου, πάνω σε αυτό το χαλασμένο και μολυσμένο πάει να κάνεις οικογένεια. Ποιος Θεός θα έρθει να σε ευλογήσει? Παθαίνεις όπως τον ληστήν ο οποίος ανοίγει την τράπεζα και πηγαίνει στον δικαστή και του λέγει «Άμυψέ με γιατί άνοιξα την τράπεζα». Χάνει την τιμή της η κόρη και πηγαίνει στον Χριστό για να παντρευτεί. Μα δεν σε ξέβρει ο Χριστός ποια είσαι. Δεν σε ξέβρει ότι επέταξες την τιμή και δεν την εκτίμησες. Επέταξες την παρθενία σου και δεν την εκτίμησες. Τώρα τι θα γίνεις? Τώρα πού θα πάεις? Κάθε 10 γάμους οι 8 διαλύονται και μένουν οι 2. Και εκείνοι οι 2 μέσα στην αμαρτία και μέσα στην μόλυνση και μέσα στην κόλαση. Δι' αυτό πληρώνουν τα αθώα τα παιδάκια και τα βλέπουμε μικρά να είναι άρρωστα, να είναι πονεμένα και πολλά να αποθνίσκουν. Δια ποιο λόγο? Διότι ο ναός του Θεού εφθάρει, κατεστράφει, απολέσθη. Θεέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγιε του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου ελέησον τον κόσμο σου. Γιατί έρχονται οι σεισμοί, γιατί έρχονται οι καταποντισμοί, γιατί έρχεται η χάλαζα, γιατί έρχεται η παγωνιά, γιατί έρχονται όλα όσα βρίσκονται? Τα επιτρέπει ο Θεός για να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος ο κοιμισμένος και να έρθει κοντά στο Χριστό. Και όμως δεν έχουμε ποτέ την γνώση ότι ο Θεός μας παρακολουθεί τα βήματά μας. Τον ναόν του Θεού τον ευθύραμε. Ήτης τον ναόν του Θεού φθύρει, φθερεί του τον ο Θεός. Εάν φθαρείς, εάν φθύρεις τον ναόν του Θεού, θα σε φθύρει ο Θεός ενωρίτερα. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ήτης τον ναόν του Θεού φθύρει, φθερεί τούτον ο Θεός. Δεν είδατε ότι εμείς ναός Θεού εστε ζώντος και ο Θεός εν οικίαν ημίν? Ο Θεός είναι μέσα μας. Περπατούμε στους δρόμους και έχουμε έναν ναό μολυσμένο. Πώς να είναι ο Θεός μέσα μας? Πώς να είναι ο Θεός κοντά μας? Πώς θα μας ευλογήσει ο Θεός? Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας, να επιστρέψουμε πίσω κοντά στο Χριστό, να έχουμε το φως του αληθινών. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ, Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε με το οράντα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Να μιλήσουμε ακόμη λίγο, να πούμε ακόμη λίγο.
Γεγόνας είναι οι άντρες γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Οι γυναίκες έγιναν άντρες και οι άντρες έγιναν γυναίκες. Δεν θα το αφήσω τούτο το οποίο θα σας πω. Ήμουνα στην εξομολόγηση και πρωί-πρωί εμφανίζεται ένας ο οποίος ήταν αγχωμένος πολύ, νευριασμένος. Του λέγω, τι έχεις? Παππούλη μου, λέγει, αυτή η θεοκατάρατη μόδα να φορέσει η γυναίκα τα ρούχα του αντρός, μου συνέβη και κάτι σήμερα. Η γυναίκα μου εργάζεται και σηκώθηκε λίγο προηγουμένως από μένα, φόρεσε το παντελόνι μου και έφυγε. Και όταν εγώ σηκώθηκα και έψαχνα το παντελόνι μου, δεν το βρήκα. Αν την έβρισκα την ίδια, τι θα γινόταν? Παιδάκια μου, μάθετε ότι τα ζώα και τα πάντα τα πτηνά χωρίζουν τα αρσενικά από τα θηλυκά. Εάν μπεις μέσα σε έναν ορνηθώνα, θα δεις ότι υπάρχει κόκορας, θα υπάρχουν και κότες. Δεν είναι όλες οι κότες, δεν είναι όλοι οι κόκορες. Να μάθουμε την φύση την οποία ο Θεός διέταξε και εκανόνισε. Να μάθουμε να μην τη διαταράζουμε. Ο Θεός είπε, όταν δω τη γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρός, βδελίτομαι, συχαίνομαι, δεν θέλω να την βλέπω. Το γνωρίζουν όμως οι γυναίκες ότι τούτο είναι αμαρτία? Δεν το γνωρίζουν. Αν το εγνώριζα, δεν θα το έκανα. Αδερφοί μου, ποιος να μιλήσει, ποιος να πει, ποιος να διορθώσει τα σαπημένα, ποιος να διορθώσει τα πεσμένα, ποιος να διορθώσει αυτά τα οποία εχάλασε ο διάβολος? Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου. Μείνον με θυμόν, Κύριε, ότι προς εσπέρανε στή και κέκλικεν η ημέρα. Μείνε μαζί μας, Κύριε μου, και βοήθησε μας και φώτισε μας να κάνουμε το θέλημά Σου, όχι το θέλημα του διαβόλου. Αξιώσέ μας να αναστηθείς μέσα στην ψυχή μας, να ζήσεις μαζί μας. Μείνον με θυμόν, Κύριε, και αξιώσέ μας της επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν. Αμήν.